χάρισή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάβασον και τα σιχά στο δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σατάνατος. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ψι ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδήνας μίσας των πεπεπημένων αυτός, και τα σιχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, η μόνη αγνή και αγράντος παρθένος, η θεόνα φράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τα ψυχά στο δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαίο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αντίκον θυμάτων τελειωθέντων και σφαγιαστέντων, εν τόπο κοκκινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο να ψήψω, σέν τα πέτρα πράσω, δίνει λύπη και σε νεγμό. Πάνω μάρτυρα των παραπτών φραχτένε λόγω έργο διανία. Σε δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμε, Κύριε Δεϊθόμε, ζωή και μακαρία ανάπαυση. Πάντων των αδίκων θανάτων, σφαγιαστέντων, αδελφών ημών των ειδικών μητάφτη, Χριστέο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Την ουανάρτηση Πατρί και το Παναγίο και αγαπώ και το Ποιος Πνεύματι και αήθεις τους αιώνες των αιώνων δόξες ή ο Θεός μου δόξες ο και νεκρών και ζώντων μισθή και αήμισθή πατέρες και αδελφοί μου αιωνία ημνή. Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού, κύριε Πρόξενε, εκλεκτοί καλεσμένοι, σήμερα όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Αμιντέου και η τοπική κοινότητα τιμά τους ανθρώπους που θυσιαστήκαν για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθερα. Έχουμε υποχρέωση κάθε χρόνο να τους τιμούμε και να μεταλαμπαδεύουμε τους αγώνες και τις θυσίες τους στους νέους ανθρώπους για να γνωρίζουμε την ιστορία μας και πώς εμείς σήμερα απολαμβάνουμε το αγαθό της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες που κατά καιρούς περνάει η Ελλάδα, μέσα από αυτές τις ιστορικές μνήμες αναδεικνύοντας τη δύναμη μέσα από την συνοχή που έχουμε ως Έλληνες και στους δύσκολους αγώνες δείχνουμε την ενότητά μας, ξεπερνούμε όλες τις δυσκολίες. Οποιαδήποτε λοιπόν δυσκολία έχει έρθει ή σήμερα περνούμε στον τόπο μας, θα την ξεπεράσουμε και αυτή με τη συνοχή και την δύναμη που χαρακτηρίζει το έθνος και το γένος μας. Εγώ θέλω να πω σε όλους εμάς ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα και η Ελλάδα ξεπεράσει οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή και αν έχει. Χρόνια πολλά. Πρόξενε της Γερμανίας, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας πυροσβεστικής, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, η συνείδηση του γένους είναι ζωντανή και παρούσα. Μέσα από τις διαχρονικές θυσίες και αγώνες για το αξιακό απόθεμα των Ελλήνων. Το αξιακό απόθεμα που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε χιλιάδες χρόνια για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τον δημόσιο χώρο, την αλληλεγγύη και τους ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που μέσα από το αίμα μας μας έκανε περήφανους και κυριάρχησε ως αξία στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό που με συνείδηση υπηρετήσαμε. Γονιπετής εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ήρωές μας που δώσαν το είναι τους, την ψυχή τους, τη ζωή τους στο βωμό
της ελευθερίας και των αξιών του γένους. Και όπως πάντοτε κάναμε οι Έλληνες, εκφράζουμε την περηφάνεια μας για τους αγώνες μας και τις αξίες μας και ευχόμαστε για όλο τον κόσμο παντού ελεύθεροι, ξεπερνώντας το εφήμερο και μικρό του τρέχοντος χρόνου, αλλά και την περιχαράκουση του συγκεκριμένου χώρου. Αυτό που πάντοτε κάναμε, παντού και πάντοτε ελεύθεροι. Συμπληρώνονται 70 έτη από τις αποφράτες εκείνες οι μέρες της πυρπόλησης, της ολοκληρωτικής καταστροφής και της λαιλασίας του Λεχόβου. Ελάχιστοι επιζώντες παρευρίσκονται ανάμεσά μας, φέροντας ως ανάμνηση τη φρίκη που έζησαν τότε για 4 ημέρες, αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία τους να μην περιπέσει στην αφάνεια και την ιστορική λύθη το μαρτύριό τους. Αυτό το σκοπό έχουν οι επέτη και τα μνημόσυνα. Η επικαιροποίηση, έστω και θεσμικά των ιστορικών γεγονότων, διδάσκει, σοφρονίζει και διατρανώνει το φρόνημα της αντίστασης κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων που τότε εκφράστηκε από τον ναζισμό και τον φασισμό. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διδαχή της είναι μονόδρομος για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων γεγονότων και την κατάληψη της εξουσίας από μιμητές του νεοναζισμού και του φασισμού. Θα παρουσιάσουμε λιτά, αλλά ουσιαστικά το γεγονός που έχει χαρακτηριστεί ως η ιδιαίτερη περίπτωση του χωριού Λεχόβου. Αγαπητοί εκπρόσωποι, επίσημοι και μην, αγαπητοί Λεχοβίτες. Und Vertreter der anderen Opferdörfer. Και αντιπρόσωποι από τα άλλα βατήρικα χωριά. In den letzten drei Jahren bei meinen Besuchen in Opferdörfern habe ich gesehen, dass die Wunden, die die brutale Besatzung Deutschlands hinterlassen hat, noch nicht verheilt sind. Στα τελευταία 3 χρόνια που επισκέπτομαι τα μαρτυρικά χωριά, έχω καταλάβει ότι οι πληγές που έχουν ανοίξει δεν έχουν γιατρευτεί. Aber sie sind dabei zu verheilen und die freundschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Freunden hier in Lechowo zeigt ganz besonders, wie das schnell gehen kann und in guter Zusammenarbeit. Παρατηρώ όμως ότι σιγά σιγά γιατρεύονται και βλέπω εδώ, ειδικά στο Λέχοβο, ότι με την φιλική σχέση που υπάρχει, ότι αυτή η διαδικασία της γιατριάς γίνεται όλο και πιο γρήγορη. Sie sollen verheilen, aber die Wunden sollen auch sichtbar bleiben. Οι πληγές πρέπει να γιατρευτούν, αλλά πρέπει πάντοτε να είναι και φανερές, να φαίνονται. Denn sie sollen unseren jungen Leuten in Deutschland, in Griechenland und in ganz Europa zeigen, dass so etwas nicht wieder passieren darf, was in der deutschen Besatzungszeit passiert ist. Die Erinnerung an diese Zeit soll wachgehalten werden. Αυτές οι πληγές πρέπει να φανούν για τους νέους στην Ελλάδα, αλλά πρωτίστως στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη, για να καταλάβουμε όλοι μας, αλλά και οι νέοι, ότι τέτοια συμβάντα δεν πρέπει να ξανασυμβούν. Λέχοβο hat eine Geschichte, Λέχοβο lebt und Lechowo hat eine Zukunft. Το Λέχοβο έχει μια ιστορία, το Λέχοβο ζει και έχει φυσικά και μέλλον. Ich freue mich ganz besonders, dass wir dieses Jahr dem Wunsch der Kulturvereins entsprechen konnten und eine Gruppe aus Deutschland einladen konnten, die an dem Musikfest in den letzten Tagen teilnahm. Heute an dieser Gedenkveranstaltung. Χαίρομαι ιδιαίτερος ότι μπορούσαμε και καταφέραμε να φέρουμε κατόπι επιθυμίας του πολιτιστικού συλλόγου να φέρουμε το γκρουπ από τη Γερμανία που είχε και συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και σήμερα σε αυτό το μνημόσυνο. Sie werden beeindruckt nach Hause reisen heute, beeindruckt von den Tagen gestern, von dem fröhlichen Feiern und von der Gastfreundlichkeit der Lechowiter, aber auch nachdenklich von dem, was Sie heute erleben. Θα επιστρέψουν στη Γερμανία με πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Πρώτον, τις χαρούμενες αναμνήσεις που είχαν με τα γλέντια που ζούσαν χθες, αλλά και με τη σημερινή δεξίωση λύπης, που και αυτή την εμπειρία θα τη φέρουν στη Γερμανία. Weil ich mich als besonderer Freund für Lechowos fühle und aufgenommen fühle, habe ich dafür gesorgt, dass die Gruppe aus meinem Dorf in Deutschland gekommen ist, aus Bayern. Επειδή αισθάνομαι πολύ κοντά στους Λεχοβίτες, μου ήταν πολύ σημαντικό να φέρω από το δικό μου χωριό το γκρουπ, το παραδοσιακό. Und ich fühle mich Lechowo weiterhin sehr verbunden und bewundere den Zusammenhalt in der Dorfgemeinde, im Kulturverein und die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Φαβάζω ιδιαίτερα εδώ στο Λέχοβο την καλή συνοχή της κοινότητας,
zu tun. Und das Erste, was ich gehört habe, und Sie werden... Ich bewundere die Zusammenarbeit zwischen dem Kulturmeister und dem Bürgermeister. Entschuldigung. Und die καλή συνεργασία του Und deswegen habe ich gesagt, Lechowo hat eine Zukunft, weil die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde so gut ist. Und wo immer ich dazu beitragen kann, das zu unterstützen, werde ich das tun. Και όπου μπορώ να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες για να επικρατεί αυτή η συνοχή, θα το υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ιουδακή. Δήμαρχο Αμιδαίου, κύριο Ιωσιφίδη. Από τον κύριο Γενικό Πρόξενο Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωπο της αστυνομίας. Από τον εκπρόσωπο του στρατού. Από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Της κοινότητας Λεχόβου. Από τον εκπρόσωπο των μαρτυρικών δήμων και κοινοτήτων και την Ομοσπονδία Υπηρετών Λάκας Σουλίου. Μήνυμα Ομοσπονδίας Υπηρετών Λάκας Σουλίου. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Αμιδαίου, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δυτικού Συμβουλίου Λεχόβου,